Σελίδες επί σελίδων μετρούν οι οδοντίατροι τα τευτέρια στα ιατρία τους με τα υπόλοιπα ασθενών τους που προσπαθούν λίγα-λίγα τα χρεωστούμενα να ξεπληρώσουν, αφού τα κόστη είναι από τη μια μεγάλα και από την άλλη οι παροχές από τα ασφαλιστικά ταμεία μηδενικές. Υπάρχει το τευτέρι στο οδοντίατριο. Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα, δεν μπορούμε ούτε να την κρύψουμε ούτε να την κλείσουμε τα μάτια. Αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητά μας, αυτό προσπαθούμε και εμείς να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τον κόσμο. Η οδοντιατρική επιστήμη έχει κάνει άλματα και δίνει λύσεις σε όλα τα προβλήματα πλέον. Αυτό που απομακρύνει τον κόσμο από τα οδοντιατρία μας είναι κυρίως η οικονομική δυσκολία που αντιμετωπίζει ο Έλληνας πολίτης σήμερα. Η οικονομική στενότητα και στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και μετά την πανδημία και μεσούσης της κρίσης ακρίβειας όχι μόνο αυξάνει τις σελίδες στα τευτέρια των γιατρών και τα οφειλόμενα ποσά, αλλά διευρύνει και την κακή κατάσταση σε ό,τι αφορά τη στοματική υγεία του πληθυσμού. Η οδοντιατρική επιστήμη πρέπει να χρηματοδοτηθεί από το κράτος. Δεν είναι μόνο ένα όμορφο χαμόγελο το στόμα. Έτσι είναι ένα λειτουργικό όργανο το οποίο χωρίς αυτό δυστυχώς δεν λειτουργεί και το υπόλοιπο σώμα σωστά. Προς τιμήν τους, οι Έλληνες οδοντίατροι βοηθούν όσο μπορούν ο καθένας ξεχωριστά και μόνος του στο ιατρείο του προς αυτή την κατεύθυνση. Ότι η στοματική υγεία είναι άμεσα συνδεδεμένη συνολικά με την υγεία των πολιτών, επανέλαβε ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, που ξεκαθάρισε ότι το Dentist Pass και το voucher των 40 ευρώ που μπορούν να πάρουν μέχρι και τον Οκτώβριο, κάνοντας ηλεκτρονική αίτηση γονείς παιδιών από 6 έως 12 ετών, είναι μια καλή αρχή, αλλά πάντως όχι αυτό που απαιτείται σε κάθε περίπτωση και όχι αυτό που ο Πανελλήνιος Οδοντιατρικός Σύλλογος είχε προτείνει σε ό,τι αφορά τα ποσά, τις ηλικίες των παιδιών που είχαν προτείνει να αφορά περισσότερα, με τη σημείωση ότι θα έπρεπε μια τέτοια στήριξη να διευρύνεται και σε άτομα τρίτης ηλικίας. Ο κλάδος συζητούσε διαφορετικά το πρόγραμμα, πολύ πιο διευρυμένο σε οδοντιατρικές πράξεις, αλλά και ηλικιακές ομάδες. Προφανώς δεν είναι αυτό το οποίο ζητάμε, αλλά δεν μπορούμε όμως κιόλας να το πετάξουμε. Πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε, είναι κάτι το οποίο δεν το είχε ποτέ ο οδοντιατρικός κλάδος αυτός, ο οδοντιατρικός κόσμος, ίσως είμαστε στη μοναδική ιατρική ειδικότητα, η οποία ποτέ δεν είχαμε μια κρατική χρηματοδότηση. Μιλώντας για μια σταγόνα στον ωκεανό, σε μια βάση που επικεντρώνει στα αυξημένα κόστη για τις οδοντιατρικές υπηρεσίες, οι οδοντίατροι της Κρήτης, εδώ και χρόνια, σε συνεργασία με την περιφέρεια, κάθε χρόνο με την κινητή οδοντιατρική μονάδα, επισκέπτονται σχολεία και κάνουν ελέγχους, όπως επίσης δωρεάν φθορίωση σε 5 έως 6.000 παιδιά. Η οδοντιατρική μονάδα πηγαίνει στα σχολεία, εξετάζει τα παιδιά, φθοριώνει τα παιδιά, τους δείχνει πώς γίνεται η σωστή υγιεινή, πώς γίνεται το βούρτσισμα. Τα αποτελέσματα από τη δράση της μονάδας που βρίσκεται καθημερινά σε σχολεία τα τελευταία περίπου 14 χρόνια είναι ικανοποιητικά, καθώς αποτυπώνουν μια καλύτερη εικόνα στη στοματική υγεία των παιδιών, που όμως για να φέρει τα επιθυμητά όπως τόνισαν αποτελέσματα, θα πρέπει να υπάρξει και η γενναία υποστήριξη της πολιτείας σε ιατρικές πράξεις που ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχαν οποιαδήποτε ενίσχυση. Βεβαίως υπάρχει κενό, γι' αυτό και γίνονται οι παρεμβάσεις αυτές. Και το Dentist Pass είναι και αυτό μια προσπάθεια που ανοίγει δρόμους. Σίγουρα δεν καλύπτει, με 40 ευρώ δεν μπορείς να καλύψεις κάτι, αλλά είναι μια προσπάθεια που ανοίγει δρόμους και καλό θα ήταν όλοι οι γονείς να το αξιοποιήσουν, ώστε να μπορέσουμε σε επόμενα βήματα να ζητήσουμε μεγαλύτερες παρεμβάσεις.